βράδυ ξεκινάμε το ανδρευτικό δελτίο. Ευτυχώς, ευτυχώς, έλειψες. Εκείνο το ουδήσαν αντικατάσταση δεν ισχύει, να ξέρεις. Το λέγαμε και προηγουμένως μαζί. Διότι αν θα βρεις έναν καλύτερο ή ένα χειρότερο. Ίδιο δεν μπορεί να βρεις ποτέ. Καψαμπέλης, μια κατηγορία μόνος. Πάντα υπάρχουν και καλύτεροι πάντως. Δεν μπορούσα να βρω. Από χθες δηλαδή που ψάχνω ένα αγωνίως, έπεσα πάνω σε χειρότερους. Μην το λες, δεν το δω. Άκουσε λίγο τώρα εγώ. Λοιπόν, πάμε στον Τσίπρα που είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της χώρας. Πήγε στη Λέσβο. Της τελευταίας τριετίας. Της τελευταίας τριεκονταετίας. Λοιπόν, πήγε στη. Όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λαοπρόβλητος, βέβαια. Μάτι, ιστορία, τον Αντάλλο. Τι αποκομίζεις από αυτήν την ιστορία σου? Ότι είναι πεισματάρης. Ο κύριος Τσίπρας πεισματάρης. Προσπαθεί. Όλα τα μωρά και οι μωροί είναι πεισματάριδες. Προσπαθεί να συγκρουστεί με μια πραγματικότητα πολύ δυσάρεστη. Πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να την κερδίσει. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για τον ίδιο πια. Τι έγινε, ρε γραμμένα, σ' άκουσαν τελικά. Το στείλα τον Τούρκο, πόσο κατευθείαν, πήξε λάξη. Εσύ αυτόν. Κατηγορήθηκε όμως. Μα για διαδικασίες έχεις πες αυτά, έτσι. Πάμε πάμε πίσω. Βεβαίως. Και έχουν τους λόγους. Κατηγορήθηκε και μάλιστα φυλακίστηκε. Του επέβαλαν ποινή φυλάξης 5 μηνών. Καλά, ναι, αυτά, ναι. Με την κατηγορία της παράνομης εισόδου της χώρας στη χώρα. Το θέατρο του παραλόγου όμως, κύριε Βελόπουλε, τη στιγμή που δεκάδες, χιλιάδες λάθρομετανάστες μπουκάρουν στη χώρα, φτάνουν μέχρι το κέντρο της Αθήνας και δεν τους ενοχλεί κανένας. Στο όνομα του δίθεν ασύλου. Αυτό το ξαναλέμε. Λοιπόν, να πω βέβαια και αυτήν την ιστορία, το είπα και στον Αντένα στο Παπαδάκη το πρωί που βρισκόμουν, ότι δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, Γιώργο μου, κοιτάει το δεντράκι και χάνει το δάσος. Δηλαδή ότι πάκος αυτός, ο οποίος ήταν εργαζόμενος του Δήμου Αδριανούπολεως, ήταν σε μια απόσταση πολλών χιλιόμετρων από το Δήμο, στα σύνορα με την Ελλάδα και εργαζόταν σε ένα έργο που αφορά ορίγματα τάφρο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, δεν ήταν ένα ταξικαφέας απλώς. Λειτουργούσε και λειτουργεί ως δημιουργία αναχωμάτων και ορίγματων από την τουρκική πλευρά. Το λέω αυτό για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι δικό μας πολιτικό σύστημα έχει θέμα στο να σκεφτεί. Να σου πω, πώς σου φάνηκε ο φίλος ο Τσίπρας? Γιατί είσαι φιλαράκια, ξέρω, έχεις ένα θέμα. Κάτι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, άμα θα εγώ. Εννοείς. Κάτι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάτι έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Καταρχάς είναι δύο πράγματα. Για πες μου τώρα, γιατί ο Ανδρέας δεν το άκουσε αυτό. Το ένα είναι ο Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε στη Μυτιλίνη και βρέθηκαν άνθρωποι και στη Λίμνο, οι οποίοι τον χαιρέτησαν, του έσφιξαν το χέρι, τον φίλησαν. Ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πήγανε και δείχνανε τον ενθουσιασμό τους για τον κύριο Τσίπρα. Σου επισημαίνω και σέλφι θέλαμε ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα οπαδοί του Χίτλερ. Ναι. Υπάρχουν ακόμη και τώρα ένθερμοι Έλληνες, παρακαλώ, οπαδοί του ναζιστή Μιχαλολιάκου. Άρα προφανώς θα υπάρχουν και οπαδοί του κύριου Τσίπρα. Το άλλο που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το εξής. Ο Μαδούρο απαγόρευσε στην αντιπολίτευση να κατέβει σε εκλογές. Σωστό. Βγάλαν λοιπόν ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλοι οι ευρωβουλευτές, κατά δίκης του Μαδούρο. Μάλιστα. Δεν το ψήφισαν όμως όλοι. Ποιοι δεν το ψήφισαν? Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πήγαινε ο παπάς εκεί και έκανε βόλτες με τις. Δεν πήγαινε παλιά ο παπάς με το ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνουν κυβέρνηση? Πολλές φορές. Λέω, ρε παιδί μου. Έχω πει για ένα μυστικό που κρατάνε του κυρίου Τσίπρα, ναι, και τον υποχρεώνουν να κάνει αυτά που κάνει, ναι, σε βάρος της Ελλάδος. Ναι. Πλησιάζομαι. Στην για να καταλάβεις, Ανδρέα μου. Στην αποκάλυψη. Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε κάτι το οποίο αφορά και τη δημοκρατία. Προφανώς, ρε παιδιά. Και ως δημοκρατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα. Καταλάβατε. Αυτό λέω. Συμπτωματικά. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ο Τσίπρας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, Ανδρέα μου, που μιλούν για χρηματοδότηση προεκλογική. Δημοσιεύματα έχουν. Ναι, ρε παιδί μου, και η δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, και δημοσιοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Είχαν γραφτεί, αλλά θέλω να πω με αφορμή αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι άλλο αυτό που είναι ένα σοβαρό ζήτημα και άλλο, εγώ τουλάχιστον δεν το ασπάζομαι με τίποτα, να σημαδεύουμε τους ψηφοφόρους κομμάτων και δι δημοκρατικών κομμάτων στην Ελλάδα, λέγοντας ή συγκρίνοντας τους με άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, θέλω να πω. Όταν λες δημοκρατικό κομμάτι. Δηλαδή,
όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Όταν λες δημοκρατικό κόμμα, απαντώ, ποιος? Γιώργο μου, όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου και όχι μόνο του Κοινοβουλίου, αυτά που είναι μέσα στη Βουλή, κατ' εμέ έχουν, αφού έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα και τηρούν το Σύνταγμα, είναι δημοκρατικά και κόμματα. Και ότι... Όλα. Ποιο Σύνταγμα είναι, Χρυσή Αυγή. Ποιο Σύνταγμα τηρούν. Όλα. Όλα ποιο Σύνταγμα εμέ, τηρούν. Δυο λεφτά. Δηλαδή τι είναι το Σύνταγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και δεύτερον, άλλο να κρίνω πολιτικά τη συμπεριφορά, τη ηγεσία, τον Πρωθυπουργό, οτιδήποτε. Και άλλο να σημαδεύω τον ψηφοφόρο και να τον κατατάσω, ναι, σε α και δεύτερη κατηγορία. Σε πρώτη δημοκρατικό και δεύτερη κόμμα κατηγορία, είναι ψηφοφόρος. Αυτό που λέει. Αυτό κόμμα ο ψηφοφόρος. Ξέρεις τι είπε ο κύριος Τσίπρας πριν από λίγο. Μου είπες. Ακροδεξιούς αυτούς που αντέδρασαν. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει οτιδήποτε, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ρήγας. Είναι δημοκρατικό κόμμα αυτό. Εγώ λέω, διαχωρίζω τη θέση μου. Από το να λέω είναι δημοκρατικό κόμμα να λες ένα ολόκληρο νησί ότι είναι ακροδεξί. Ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ και του οποιοδήποτε κόμματος δεν μπορεί να θεωρείται. Άρα, δεν μπορεί να θεωρείται αντίστοιχο. Άρα, με το χιτλερικό. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μυτιλίνης ψηφίστηκε από ακροδεξιούς. Άλλο σου λέω. Αυτό μας λένε. Δεν δέχομαι ότι οι ψηφοφόροι, οι Έλληνες ψηφοφόροι που ψηφίζουν όλα τα κόμματα έχουν οποιαδήποτε σχέση. Ωραία, πάμε και στην κυρία Στάμου. Του Χίτλερ. Πάμε στην κυρία Στάμου, να είμαστε ευγενικοί. Κυρία Στάμου, η μοναδική γυναίκα στο πάνελ. Κύριε, κάθε Τετάρτη, κυρία Στάμου, είμαστε εδώ από ό,τι έμαθα. Και έχουμε τη λύση. Τι ώρα έχουμε κάθε Τετάρτη την εκπομπή? 9 με 10 ζωντανά κάθε Τετάρτη. Με τον κύριο Πολίτη. Με τον κύριο Πολίτη. Πολίτη. Πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους να συζητάμε για τα θέματα της καθημερινότητάς μας και να προτείνουμε λύσεις σε αυτά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Τι έμεινε σε ένα νέο άνθρωπο όπως εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού? Δηλαδή, τι ακούσατε, τι προσλάβατε, τι αντιληφθήκατε? Εγώ για μία ακόμη φορά, βλέποντας τον Πρωθυπουργό μας στην ομιλία του, εντυπωσιάστηκα και απόρρισα για το πώς. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Πρωθυπουργός μας. Αφιέρωσε 5 λεπτά της ομιλίας του σήμερα σε ένα και μοναδικό ελαιοτριβείο. Τη στιγμή που ο ίδιος άνθρωπος σε λίγους μήνες εφαρμόζει ένα νόμο ο οποίος στην ουσία προβλέπει την πλήρη εξαφάνιση των ελαιοτριβείων στη χώρα μας. Α, πολύ εύστοχο. Των μικρών ελαιοτριβείων. Έχετε δίκιο, το άκουσα και εγώ. Ανδρέα μου, σήμερα μιλούσε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε ένα ελαιοτριβείο στην Λέσβο που κάνει καλή δουλειά κτλ. Και το ένα και το άλλο. Όταν υπάρχει νόμος που με τους όρους που έχουν βάλει τους φωτογραφικούς κλείνουν όλα τα μικρά ελαιοτριβεία της χώρας. Με πολύ σύντομες διαδικασίες. Ναι, παιδί μου, αυτό σου λέω. Είναι οικουμενική, είναι εντολή των Αμερικανών και των Γερμανών, γιατί είναι δύο εταιρείες πολυεθνικές, η μία Αμερικανική και μία Γερμανική, που θα έρθουν στην Ελλάδα, θα στήσουν δύο εταιρείες μεγάλες, δύο εργοστάσια, θα κλείσουν όλα τα ελληνικά ελαιοτριβεία, όπως κάναμε την Ιζόλα, με την Πίτσος, και θα παίρνουν το δικό μας το λαδάκι, το χρυσάφι μας. Θα κλείσουν τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και τις βιομηχανίες τους μικρές για να κάνουν τις δύο μεγάλες και να μας τελειώσουν με το λάδι που είναι ο χρυσός για να μπορούμε να βγάλουμε λεφτά. Αυτός είναι ο Πρωθυπουργός μας. Και πολύ καλά κάνετε και εσείς που το λέτε, γιατί τον άκουγα να μιλάει για παραγωγή πλούτου, άλλα κλεμμένα συστήματα. Τον άκουσα, αγαπητέ μου Ανδρέα, 6 φορές να ομιλεί για παραγωγή πλούτου. Και μου γυρίζει στα μυαλά αυτή η ιστορία. Δηλαδή αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία, αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ, αντιγράφει και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ρε παιδιά. Είναι απίστευτη η τύπη. Καλό είναι αυτό από μια άποψη, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι εντός εισαγωγικών. Καλά, εσύ ο παδός του σλόγκαν, η καλύτερη ιδέα είναι η κλεμμένη ιδέα. Έχει αποδειχτεί στην πράξη. Εντάξει. Άμα έχει ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είναι. Σε βάζει σε μια άμυλα να φτιάχνει μετά ακόμα καλύτερα. Τι είμαστε, ηλεκτρονικοί υπολογιστέ. Δόξα τω Θεώ, χτες εκεί που ήμουν, πρέπει να σου πω ότι είχε μεγάλη απήχηση. Δεν θέλω να σου πω άλλα. Όχι, να μα τα πει για πε. Να κάνω καλό νέο να ακούσουμε κι εμεί. Αλλά το πιο σημαντικό. Δεν χρειάζεται, το είμαι σίγουρο. Διάβασα αυτό που έγραψε όμω. Είναι ο μοναδικό, θα το ξανακάνω δημοσίω. Από τους λίγους ανθρώπους που συνεργάστηκα μαζί του, που δεν μου τηλεφώνησε ποτέ να μου πει: ξέρεις, ο Καψαμπέλης είναι γνωστός μου φίλος πολιτικός, μην του κάνεις κριτική. Ποτέ! Ποτέ! Αυτό να το κρατήσουν κάποιοι. Είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο που έχει κανάλι, έτσι. Ναι, Αντρέα. Το πιο σημαντικό όμως ότι δεν είναι πατέντα του κυρίου Τσίπρα αυτό, γι' αυτό παρενέβη προηγουμένως. Δυστυχώς αυτό το πράγμα πάει να γίνει ούτως ή αλλιώς. Δηλαδή πάνε να το δρομολογήσουν. Σε κάθε περίπτωση καταστρέφοντας. Όχι με την ελληνική λύση, θα τα ξεχάσουν. Η ελληνική λύση θα στηρίξει τους ελαιοπαραγωγούς, τους αγρότες που ουσιαστικά σπέρνουν την ελίτσα και έχουν και το ελαιοτριβείο. Αυτούς θα στηρίξουμε γιατί είναι η ραχοκαλιά της Ελλάδος. Εγώ έχω κάτι ελιές. Την έβαψες. Λοιπόν, και φωνάζω τον τύπο
μαζεύει τις ελιές, βγάζει το λάδι, κρατάει το μισό αυτός, μου δίνει το άλλο μισό. Άρα τώρα δεν θα μπορώ. Θα απαγορεύεται, κύριε. Έτσι. Θα πρέπει να πηγαίνεις στο μεγάλο. Στο μεγάλο. Πιο μεγάλο. Στον Αμερικανό ή τον Γερμανό. Έτσι. Ναι, στην πολυεθνική. Τους κλείνουν τα ελοτριβία. Καταλάβετε τι κάνουνε. Λοιπόν. Αυτό και είναι πολύ σημαντικό το ότι είπες ότι αυτό το έχει υπογράψει και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν, και αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 5-6 βίντεο μαζί, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ένα κοινό παρονομαστή, αν θέλεινες. Και λοιπόν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Δώσ' μου το βίντεο 5 και 6, τους διαλόγους που έκανε ο Τσίπρας στη Λίμνο. Στην Κοσμάρα τους μερικοί. Για να το δούμε. Can I have a selfie, please? Yes, please. Hold on a minute. What's that? Because it means in Anglia. Αλλά τώρα είχα την ιδέα. Ευχαριστώ. Είπα και εγώ βρήκα τουρίστα. Είσαι ο χαμογελαστός ο πρωθυπουργός. Πλανάκι, πλανάκι. Και καμάρι με τη ψήφα την έκοψη. Τι να σε κάνω. Έρχονται οι τουρίστες και λέμε ότι... Κάτσε τώρα να βγούμε από εκεί. Κάτσε να Ξέχασε και το λουλουδάκι που ήθελε να φέρει. Είναι η νεότερη σας θαυμάστρια, νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα εκατομμύριο μνημόνια για αυτούς 40-50 και λίγα τους είναι. Να τους κόψουν τη σύνταξη μέχρι το μηδέν. Να μην έχουν να φάνε, ειλικρινά το λέω αυτό και το λέω με πόνο ψυχής. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Μου κόψες τη σύνταξη, δεν έχω να φάω, λέει, και λέει δεν πειράζει, εντάξει θα τα βρούμε. Τι να βρούμε ρε μεγάλε. Δεν απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν υπάρχει σωτηρία στον τόπο. Δεν υπάρχει με αυτόν τον κόσμο. Η άλλη λέει μένω στην Αγγλία. Χαίρομαι που είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Είναι λογικό, κυρία μου. Στην Αγγλία μες, δεν μένεις στην Ελλάδα. Έλα, δεις εδώ τι σημαίνει να σφίξεις το ζωνάρι. Τους έχουν ποτίσει με μια δίθεν ιδεολογία. Ποια δίθεν. Αριστερή ιδεολογία, στην οποία αυτοί ακόμη και σήμερα θέλουν να μείνουν πιστοί. Εντάξει. Καψαμπέλης. Χαίρετε, γιατί αν ήταν πρωθυπουργό μπροστά του, τίποτα πέσει εδώ. Πρώτον, αυτό που λέει ο Γιώργος πολύ σωστό, τον όποιο πρωθυπουργό. Έτσι. Υπάρχει, δημιουργείται με την εξουσία αυτομάτως. Μία τελίτσα, ένα... live streaming, κύριε Χατσάπη. Τι συμβαίνει, κύριε Βασιλιάννη, με τον Γιώργο Χατσάπη. Από χθες έχουμε ένα θέμα, λέει. Από χθες. Live streaming. Ο Χασάπης. Δεν μας κόβει και εμάς ο Χασάπης, όνομα και πράγμα. Ναι. Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος είναι σημαντικό. Σε κάποιους ανθρώπους δημιουργείται αυτομάτως ένα δέος, όποιος και είναι. Λογικό. Ο Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα, εγώ πρέπει να αναγνωρίσω. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, χωρίς να παίρνω θέση καλή κακή, ότι ο κύριος Τσίπρας, αυτό που είπα, είναι πεισματάρης και καταφέρνει και στο χειρότερο σημείο πολιτικά που βρίσκεται. Και φτιάχνει ένα προφίλ του χαρούμενου. Του χαζοχαρούμενου. Εσύ το λες, εγώ το λέω το παιδί χαρούμενο. Παιδί μου, γελάει συνέχεια ο άνθρωπος. Κόβει συντάξει και γελάει. Ναι. Κόβει μισού και γελάει. Βρίσκει τους χαχάλους στα χώρους από κάτω και γελάει. Αντιλαμβάνεσαι, θα σου κάνω τώρα μία ενδεχομένως και όχι σωστή σύγκριση, αλλά θα τολμήσω να την κάνω. Φαντάζεσαι στη θέση του κύριου Μητσοτάκη. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει. Δεν μπορεί να γελάσει κι άλλο. Αμπράβο. Αυτό λέω λοιπόν. Ξέρεις τι λέει, ο δολοφόνος με το χαμόγελο. Δηλαδή, με το αγγελικό πρόσωπο. Δηλαδή τώρα ο κύριος Τσίπρας καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα προφίλ καινούργια αισιοδοξία. Και όσοι τσιμπήσουν. Σου λέει πάμε εκεί να πούμε ότι βγαίνουμε από την κρίση, είμαστε στην ουρά, από εδώ, από εκεί κλπ. Ρε παιδιά, προσπαθούμε. Αυτό. Λάγος. Αυτό και αυτό αντέδρασα, συγγνώμη, μισό λεπτό, σε αυτό που λέγε προηγουμένως ο Γιώργος. Αυτό επειδή δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις από τα κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τι διαφορετικό λέει από τον κύριο Τσίπρα. Θα βγούμε από την κρίση και θα τα καταφέρουμε.
Αυτό βρίσκει ένα ακροατήριο, Γιώργο. Δεν σημαίνει ότι είναι ναζιστής ή καθυστερημένος ο άλλος που το ακούει. Πιάνεται από αυτή την ελπίδα, πιάνεται από αυτό και σου λέει εντάξει. Αυτοί τους είπαν ναζιστές. Αυτοί τους είπαν ακροδεξιούς. Ο Ρήγας, η Γεροβασίλη και πριν από λίγο ο Τσίπρας τους είπε ακροδεξιούς. Ναζιστές, καθαρά, όχι ακροδεξιούς. Έτσι. Εγώ λέω εγώ... τους ανθρώπους που είδαμε εκεί, να τον αγκαλιάζουν και να του δίνουν εγώ το χέρι θα... τους 10 ανθρώπους. Να ακολουθήσω τη λογική του κυρίου Καψαμπέλη και να πω το εξής. Αυτή είναι η Ναζί, έτσι. Βεβαίως. Αυτοί είναι ναζιστές, κύριε Καψαμπίλη. Βεβαίως. Αυτοί που δεν θέλουν αυτά που συμβαίνουν στο χωριό τους να γίνονται είναι ναζιστές. Γιατί φτιάχνει το δεύτερο σκέλος είναι της πόλωσης τώρα. Ενώ ο Τσίπρας είναι ο καλός της ιστορίας. Καλός. Ναι, ο καλός, ο χαμογελαστός, ο αισιόδοξος. Πάνε άλλοι και κάνουν την πόλωση. Δηλαδή, λέει βρίζει τους και τους λέει ακροδεξιούς, ναζιστές, ρατσιστές, ένα νησί που έχει αριστερή παράδοση. Που έχει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας χαμογελάει. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας αισθάνεται καλά εκεί που περπατάει. Για ένα απλό λόγο. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας αδίστακτος πολιτικός, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να πει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που έλεγε χθες. Δεν τον ενδιαφέρει, φτύνουνε και λέει πάλι ψυχαλίζει. Δεν είναι τύπος ο οποίος έχει τσίπα. Δεν έχει φιλότιμο. Ποιος ήταν ο Βουνάτσος ήταν εκεί. Όχι, δεν ξέρω. Για να πέσω, δεν ξέρω. Τώρα, χωρίς, από όλα αυτά που λέω το Βουνάτσος. Λέω Βουνάτσος. Μ' αρέσει. Λέω Βουνάτσος. Ποιος είναι ο Βουνάτσος. Μ' αρέσει που ξεφεύγεις από τα πατριώτης. Όχι, όχι, όχι. Ένας πατριώτης που τον έκαναν γραφικό κάτι συνάδελφοι, κάτι κοράκια, παπαγαλάκια. Δεν είναι ναζιστής ο Βουνάτσος. Που δεν ήταν ποτέ λαϊκιστής, που ήταν πατριώτης και τον έκαναν όλοι επίτηδες γραφικό για τη μίληση για πατριωτισμό. Να είχαμε πολλούς Βουνάτσους. Έτσι. Βεβαίως. Θα συμφωνούμε. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν φεύγω. Πάμε στον κύριο Γραμμένο. Πολύ κλούβα, ρε Βασίλη. Πολύ κλούβα και μάτιδα εκεί. Πολύ αντιτρομοκρατική. Για να δώσουμε κανένα δύο κλούβες να χορτάσουμε μάτια μας αστυνομικούς εκεί. Δείτε εδώ. Δώσε κλούβες, δώσε κλούβες. Εδώ. Δείτε εδώ. Μία κλούβα. Πόσες κλούβες αμέτρητες. Αμέτρητες. Έπεσα κάτι ψηλές πριν. Να επιστρέψουμε στην προηγούμενη εικόνα, κύριε Βασίλη. Έπεσα κάτι ψηλές πριν. Έγινε μικρό επεισόδιο. Στην φτιαγμένη εικόνα, 23 χρόνια στην τηλεόραση, ξέρω πολύ καλά πώς στείνουν και πώς φτιάχνουν τις εικόνες και τις προβάλλουν στον κόσμο για την γνωστή τους, αν θέλετε, προπαγάνδα. Εγώ σας λέω το εξής. Οι πραγματικές εικόνες στα δύο αυτά νησιά και κυρίως στη Μυτιλίνη είναι αυτές που βλέπουμε τώρα. Η επιστράτευση έγινε. Στο Τελωνείο ήταν ο κύριος Τόσκας προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Ο ανεκδίγητος Τόσκας για άλλη μια φορά απάντησε μάλιστα και στην αντιπολίτευση ότι υπήρχαν δύο δημιουργίες, λέει, εκεί για τους μετανάστες. Μετά αλλάξαν οι δημιουργίες αυτές, πήγαν άλλες δύο για να τις αντικαταστήσουν. Μετά πήγαν άλλη μία, πήγαν άλλες δύο-τρεις. Έλεγε κάτι βλακίες ο κύριος Τόσκας. Ως συνήθως. Για να δικαιολογήσει, κύριε Βελόπουλε, τα δικαιολόγητα. Κύριε Βελόπουλε, έπεσε ξύλο. Πολύ ξύλο. Και τώρα. Έπεσαν πολλά χημικά εναντίον αυτών των ανθρώπων που έκαναν τι, κύριε Βελόπουλε, κατέβηκαν να διαδηλώσουν κατά μιας πολιτικής η οποία τους έχει εξαθλειώσει. Έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα να κατέβουν και να διαδηλώσουν κατά αυτών των σαλτιμπάγκων πολιτικών που έχουν κατακλείσει τη χώρα με την παρουσία τους και έχουν εξασθενήσει τον Έλληνα πολίτη. Και αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βελόπουλε, οι οποίοι ήταν χιλιάδες σήμερα στη Μυτιλίνη, τι πήγαν να κάνουν εκεί? Πήγαν απλά να φροντοφωνάξουν και να πούν δεν αντέχουμε άλλο. Με το στενό, με την κλούβα. Είχαν κλείσει όλο το κέντρο της Μυτιλίνης. Απομόνωσαν το κέντρο κλούβες. Της Μυτιλίνης. Έβαλαν, κύριε Βελόπουλε, τους κλακαδόρους. Και αυτούς τους χαχόλους να γελάνε και να τον αγκαλιάζουν και να παριστάνουν ότι είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και ότι όλα στη χώρα είναι καλό. Και βέβαια, κύριε Χαμεσούτο, και αν δείτε τα πάνω, είναι του Πάμε και του Ανταρσία. Δεν είναι ναζιστές. Ακριβώς. Δεν είναι ακροδεξί, ρε Τσίπρα. Και ο κύριος δείτε Τσίπρας... εδώ, μισό λεπτό. Φουλ. Το στενό αυτό, επειδή ξέρω ότι την κατεβαίνει προς το κέντρο. Έχουν βάλει την κλούβα για να μην κατέβει κανένας. Κάτω, βλέπετε την κλούβα. Κλείνουν τον ειδήσιο και να μην περάσει κανένας. Απέκλεισαν, κύριε Βελόπουλε, το κέντρο για να μην κατέβουν οι διαδηλωτές. Τα πάμε αυτά, κύριε Γραμμένε. Εντάξει. Ωραία. Εγώ αυτό που θα να πω. Όχι, τα πάτε, κύριε Γραμμένε. Είναι 20. Πάμε στην κυρία Στάμ, κύριε Γραμμένε. Σε αυτή την εικόνα, τη σκηνοθετημένη λοιπόν, με τα μέτρα αυτά τη προστασία, α πούμε,
Για μένα ο κ. Τσίπρας δεν το κέρδισε το παιχνίδι, κύριε Καψαμπέλη. Γιατί το να μπορέσει να παρουσιάσει μια εικόνα ενός άνετου πρωθυπουργού ή τέλος πάντων αυτή που προσπάθησε να παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας είναι χάρισμα. Για μένα δεν ήταν αυτή η εικόνα. Ήταν ελαφρότητα, απίστευτη ελαφρότητα του πρωθυπουργού Αναισθησία. Να γελάει και να αστειεύεται με αυτό το ύφος. Σε τέτοια θέματα, ακόμη και από τις υποστηρικτές του, ας πούμε, που έκαναν κάποια παράπονα. Αναισθησία. Απέχει πολύ από το χαρούμενο πρωθυπουργό ή από το ότι μπορεί και γυρίζει το παιχνίδι. Καλά, εγώ το λέω αλλιώς. Αυτός που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και γελάει μόνο, δεν έχει χαρούμενο. Τριβάνα πολιτική. Πολλοί γελούν, κάτι συμβαίνει. Ένας γελάει, τρελός είναι. Έτσι είναι στο χωριό μου. Ή παλαβός. Διαλέξτε και πάρτε. Πάμε στο βίντεο 13. Θέλω να το δούμε μαζί. Για να καταλάβετε περί ποιου όντως πολιτικού ομιλούμε. Να το δούμε. Διότι εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε συγκεκριμένες και χειροπιαστές προτάσεις που θα καλυτερεύσουν τη ζωή σας. Όχι λόγια του αέρα. Διότι από λόγια έχετε χορτάσει. Πριν 6 μήνες είχαμε εκλογές και θυμάστε τι λέγανε στα μπαλκόνια για να πάρουν την ψήφο. Και μόλις τελειώνουν οι εκλογές ξεχνάνε τα λόγια και τις δεσμεύσεις και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα μάτια. Προφητικό. Κατάλαβες, Αντρέα, τι είναι. Έπρεπε να το βάλετε. Κατάλαβες, Αντρέα, γιατί γελάει ο Τσίπρας. Γι' αυτό ακριβώς. Μα είπες πολύ σωστά προηγουμένως ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κάνει τα εντελώς αντίθετα και να λέει και τα εντελώς αντίθετα από αυτά. Εσύ το λες ότι είναι προτέρημα. Εγώ δεν σου είπα ότι είναι προτέρημα. Αθλειότητα είναι, ρε φίλε. Και επειδή άκουσα και την κυρία Στάμου προηγουμένως, εγώ δεν είπα ότι το κερδίζει το παιχνίδι. Ναι, είπε ότι επιχειρεί να δώσει μήνυμα αισιοδοξία. Δηλαδή, τι άλλο έχει να κάνει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Το άλλο που θα έχει να κάνει θα ήταν να αποχωρήσει. Είναι ζουρνάδες που έλεγε. Να πει ότι προσπαθούμε, κάνουμε έναν αγώνα, δίνουμε μάχη. Να πει αλήθεια, εσύ. Να δείξει μια κατανόηση, μια ταπεινότητα. Τώρα τι κάνει. Τι είναι αυτό. Εγώ θέλω από τον κύριο Γραμμένο, επειδή παρακολουθεί το ρεπορτάζ του δικαστικού και το αστυνομικό πάρα πολλά χρόνια, αν υπήρξε ποτέ παρουσία πρωθυπουργού με τόση αστυνομία, γιατί μου είπες ότι είναι 500 άνθρωποι εκεί. Η αστυνομική λέγεται και ακούστηκε ότι ήταν πάνω από 500 άτομα. Ο κύριος Τόσκας θέλησε βέβαια να το υποβαθμίσει αυτό, να το μειώσει. Καλά. Και να το κάνει κατά. Ότι ήταν γύρω στα 30 με 40 άτομα αστυνομικοί. Μα δεν είπα, μόνο από τι κλούβες που είχαμε εσύ, Βασίλη. Εικόνα ακριβώς. 10 κλούβες από 40-30 άτομα. Πλέον, δηλαδή ότι στείλανε 30-40 άτομα επιπλέον στο νησί. Για να μπορέσουν να προστατεύσουν τους διαδηλωτές και την συγκεκριμένη ομιλία του κύριου Τσίπρα. Εγώ θέλω να πω το άλλο, κύριε Βελόπουλο, όμως. Ότι ο κύριος Τσίπρας όταν πήγε εκεί παραπονέθηκε ότι κάποιοι δεν τον ήθελα στο νησί. Ναι, αυτό το ακούσαμε. Λέει, κάποιοι δεν με ήθελαν στο νησί. Ναι. Εσείς, κύριε Βελόπουλε, θα δεχόσαστε στο σπίτι σας έναν σαλτιμπάγκο ψεύτη, υποκριτή, που σου επέβαλε φόρους, που σου έκοψε συντάξεις, που σε έκαναν σε εξαθλίωση οικονομικά και δεν έχεις να φας. Κατά αυτονόητα δεν ζητάω. Σε αυτούς που γελούσαν, πες το ξέρετε. Αυτή ήταν η κλακαδόρη, το είπαμε αυτό. Πάντως, ήταν στημένη. Ο κύριος Τσίπρας. Γιατί σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Ίσως δεν το κατανοούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι μια μέρα η οποία θα γραφτεί στην πολιτική ιστορία της χώρας. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει ως ο πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε σε ένα νησί, το οποίο όλο το νησί, αλλά όλο το νησί, ήταν κλειστό σήμερα. Έτσι. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Δεν με ενδιαφέρουν αν πήγανε 17 κλούβες ή 1.007. Ας πήγανε 50.000. Το θέμα είναι ότι ένα ολόκληρο νησί σήμερα το πρωί κλειδώθηκε, έκανε πως κοιμότανε, γιατί μπήκε μέσα στο νησί ένας απατεώνας που τους έλεγε άλλα και τώρα τους εξοντώνει. Με 24%. Και μόλις τελειώνουν οι εκλογές, ξεχνάνε τα λόγια και τις δεσμεύσεις και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα μάτ. Και μόλις τελειώνουν οι εκλογές, ξεχνάνε τα λόγια και τις δεσμεύσεις και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα μάτ. Και μόλις τελειώνουν οι εκλογές, ξεχνάνε τα λόγια και τις δεσμεύσεις και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες με τα μάτια. Λίγη τσίπαρα δεν έχετε. Θα μείνει στην ιστορία πάντως η σημερινή μέρα για τον Έλληνα Πρωθυπουργό ονόματι Τσιπροκάμενο Καραμαλή. Τσίπα, κύριε Τσίπρα. Θα μείνει. Βάλα μου τώρα το 9, αυτό που σου λέει με το 12 μαζί, έτσι δεν είναι. Το 9... Δεν έχει υπάρξει ανάλογη εκδήλωση, αντίδραση ποτέ στην Ελλάδα, έτσι. Πάμε.
υπάρχει μια κόπωση στο νησί βεβαίως και υπάρχουν και ζητήματα όμως τα οποία δημιουργήθηκαν αντανακλαστικά, ας το πούμε, όπως τα οποία είναι τα κινήματα των ακροδεξιών. Ήταν, κύριε Λίτσα, ήταν. Ότι μιλάμε για εκείνη την περίοδο που η Μόρια ήταν μόνο κέντρο καταγραφής, ερχόταν 200-300 άτομα και φεύγανε το ίδιο βράδυ, το ξέρω ρε. Να παρέμεινε έτσι και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν από απλά τα πράγματα. Με συγχωρείτε. Να παρέμεινε έτσι όπως και εγώ θέλω να το λύσω. Να τους πάτε στην Άρπα, στην Άρπακτο. Ας προτείνω, γιατί. Να τους πάρουμε στην Άρπα. Να τους πάτε στην Άρπα. Εσύ άμα άκουσες τώρα τις πιπέρνες του Λογαρνανία. Δεν είχαμε το Πολάκη, το φίλο μας. Πάντως, Ανδρέα, αυτός είναι ο φασισμός. Ο κύριος Ρήγας σήμερα το πρωί. Γιατί ο Καμένος πήγε χθες στο Μαξίμου. Δύο λεπτά. Τι πρόβλημα είχε ο Καμένος και πήγε χθες στο Μαξίμου άρον-άρον. Για τον Τούρκο. Εκτάκτος. Για τον Τούρκο πήγαν. Αυτά είναι στην επιφάνεια. Και για μισό. Την πραγματική. Μισό λεπτό να δώσω ρεπορτάζ. Δώσε το, κύριε Βελόπουλε. Να δώσω ρεπορτάζ. Να μαθαίνουν και αυτοί που δεν ξέρουν. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έφυγε από τη ζωή ένας αστυνομικός που ήταν αντιτρομοκρατική και ο ταπουστής της βαλίτσας της ΕΙΠ. Τη δεύτερη από όλα. Δεύτερη. Η δεύτερη βαλίτσα. Έτσι, μπράβο. Όλα. Κουμπάρος συντοματικά δύο πολύ γνωστών. Εντός του Παπαχριστού. Ναι. Αυτό που σκοτώσανε στην Παλίνη. Ναι. Για να ξέρει ο κόσμος για ποιο μιλάμε. Κάτσε να τα πω τώρα. Κουμπάρος, ο ένας είναι ο Καμένος του Μακαρίτη. Λέω εγώ. Εγώ κουμπάρω ένα ο οποίος κουβαλάει μια βαλίτσα και ρωτώ εγώ εσένα, κύριε. Ποιος προφυλάσσει τον πολίτη από τυχόν δική μου απογνωσία να πω παρακολούθησε τον Καψαμπέλη. Στον κύριο Παπαχρήστο το λέω. Έτσι, ο Βασίλης είναι ο κολλητός μου, κουμπάρος μου. Διαρροές, και λέω, πληροφορίες. Οι πληροφορίες όμως έκανε το λάθος ο Μακαρίτης να δίνεται και από εδώ και από εκεί. Τι άκουσε, τι άκουγε, τι άκουγε για καράβια, για βόλτες, για καύσιμα κτλ. Αγχώθηκε ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, κάτσε από τον κύριο Καμένος, Βασίλη. Ναι, πείτε το. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι τα πολλά. Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου. Για να μαθαίνουμε για αυτή την περίοδο. Ο Θεός ξέρει το λαδάκι του καθενός πόσο είναι. Για πες μας τώρα, γιατί έχει σημασία. Άκουσα, σου πω, τώρα μαθαίνουμε τώρα εδώ όλοι μας. Και βάζει ο Ανδρέας που έλειπε. Λοιπόν, τον τρώνε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μεταξύ δύο μεγάλων επιχειρηματιών της χώρας. Μεταξύ δύο. Αλλά είναι και εμπλεκόμενος σε μια ιστορία που έγινε κάπου στο Περιστέρι. Κάνω λάθος, κύριε. Πες το, τι είναι αυτή, τι ιστορία είναι αυτή. Με κάτσε τώρα, μην. Περίμενα τώρα. Εκεί πέσανε πιστολιές και φάγανε έναν άνθρωπο. Λένε. Στο Περιστέρι. Λένε, ναι, ναι, λένε. Ρωτάμε, ρωτάμε. Ήταν εμπλεκόμενος ο Σκουρμπέλο. Ήταν, λέω, παιδί μου, λέω, ήταν εμπλεκόμενος. Το Στεφανάκο, λέτε. Ήξερε κάτι παραπάνω από αυτά που άκουγε. Έτσι. Για την Νότια Αθήνα που πάνε να κάνουν κάποιες δουλειές εκεί, λέω εγώ. Ο Στεφανάκος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με το που φεύγει από τη μέση αυτός, πανικοβάλλεται ο κύριος υπουργός, μαθαίνω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, και ένας ακόμη μεγάλος επιχειρηματίας. Κρατήστε τα αυτά. Πανικοβάλλεται. Και τρέχει πανικόβλητος στο Μαξίμου. Όχι για τον Τούρκο, παραμύθια αυτά. Το όπλο, μάρκας, το όπλο, το Ζάσταβα, χρησιμοποιείται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Το που τον εκτέλεσαν, λες. Ναι. Αξιωματικοί της Ελλάδας, κύριε Βελόπουλε, κάνουν λόγο για ξένους εκτελεστές. Που ήρθαν και έφυγαν. Και όχι Έλληνες. Που ήρθαν και έφυγαν. Αποκλείουν Αλβανούς. Διάβασα ένα ρεπορτάζ. Το διάβασα αυτό που σου λέω. Ναι, ναι, εγώ πάνω σε αυτό που λέω. Τσεκαρισμένο. Δεν υπάρχει, κύριε Βελόπουλε, ξεκλείρισμα. Το πρόσωπο αυτό που τον. Είναι άλλοι τρεις, λένε. Είναι, υπάρχει ξεκλείρισμα, κύριε Βελόπουλε. Ξεκαθάρισμα. Ξεκαθάρισμα άλλων τριών. Δηλαδή θα σκοτώσουν άλλους τρεις. Δεν ξέρουμε. Κάτι ξέρουμε παραπάνω. Υπό την έννοια ότι πληροφορίες. Δηλαδή μου διαρροές. Όπως μαθαίνει από τον Βαλτσάκη κάποιο κάτι, ξέρουμε και εμείς κάτι παραπάνω. Άλλους τρεις. Κρατήστε τα νούμερα. Ο ένας είναι πολύ γνωστός. Δεν είναι πολιτικός. Μάλλον είναι πολιτικός. Ο ένας είναι πολιτικός. Ο ένας. Ποιο μυστικό, κύριε Βελόπουλε, πήρε μαζί του συγχωρεμένος. Εκείνη η ουσία. Ποιοι πολιτικοί και ποιος πολιτικός και ποιος επιχειρηματίας έχει αγχωθεί. Και μιλούσε μαζί του. Για ποιο λόγο, κύριε Βελόπουλε, ρωτάμε, πήγε ο κύριος Κάρτα. Βρώμα! Βράδυ στο Μαξίμου. Είναι βρώμα, μπόχα. Παρακράτος είναι, κάνεις λάθος. Είναι αυτό σου λέω. Βρώμα και μπόχα. Δεν είναι βρώμα, είναι παρακράτος. Βρώμα και μπόχα. Είναι άλλο πράγμα, η βρώμα. Ένας εκ των τριών είναι πολιτικός. Και ακούγεται το όνομά του συνεχώς. Κρατήστε αυτά που σας λέμε. Να κάνω λάθος. Μια ερώτηση. Αλλά είναι για το κράτος να δίνει τη βαλίτσα. Νόμιμα. Την δεύτερη της ΕΕ. Νόμιμα ή παράνομα.
Νόμιμα, αγόρι μου, δεν παράνομο. Όχι, γιατί ξανά. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, ούτε κουμπάρχες μπορεί να έχουν με τον Βελόπουλο, ούτε κόλλητη ηλίκια με τον Καψαμπέλη, ούτε αδελφάκια να είναι με κάποιους άλλους επιχειρηματίες και να λαλάνε από εδώ και από εκεί. Αυτή δεν είναι συνομική άμα είναι έτσι. Ότι είναι καλό παιδί, ήταν καλό παιδί, μα καλά, έτσι ήταν καλό παιδί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλό παιδί. Καλό παιδί, σαν άνθρωπο. Σε τι καλό παιδί, παιδιά, με συγχωρείτε. Είχε καλά αυτιά, δεν έχει έχει ένα πράγμα και παρακολουθεί. Αλλά άμα αφού το κλείσαν δύο ώρες. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 μαθαίναμε πληροφορίες, προχώρησαν καταιγιστικές. Κύριε Βελόπουλε, να πούμε και το σημαντικό, ότι ο άνθρωπος δολοφονήθηκε και δεν είχε πάνω του, δεν έφερε πιστόλι. Δεν έφερε όπλο. Έτσι. Δεν φοβόταν για τη ζωή του, για την πραγματική του αγκαιρότητα. Άρα έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι ήταν και γνωστός αυτός που τον πλησίασε. Εκείνο που δεν, καταλαβαίνουν το εξής. Του έκλεισαν το στόμα για να μην μιλήσει. Έτσι. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούν. Ανησυχούν. Γιατί? Γιατί μία πλευρά εκαθαρίζεται τώρα. Η άλλη πλευρά εκαθαρίζει την άλλη. Είναι αντεκδίκηση. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος των αντιπίνων. Θα έχουμε ρε παιδί μου, σου λέω, ένας είναι πολιτικός. Ακούγεται στην πιάτσα. Επειδή ακούστε λίγο, παιδιά. Ήταν κουμπάρος του Καμένου. Ναι, και ένας ακόμη πιανού ήταν του πατέρα. Να σου πω, του πατέρα του Φοπλιστή. Ποιο άλλο κουμπάρο έχει ο πάρος του Καμένος? Του Καλογρίτσα. Σώπα, ρε. Θυμάσαι την ιστορία με τον Καλογρίτσα. Που είχε πει για πόντες, που είχε πει για δολοφονίες. Όχι, όχι. Το Μέγα, δεν λες. Ότι ξέπλαινε. Ναι, το ίδιο πράγμα αυτό. Ότι ξέπλαινε τα χρήματα από τις απαγωγές. Μπόχα βρώμα δυσοδεία, σε παραλαμβάνω. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν εμάς να μας έχουν εύκολους και εύκαιρους, κάνουν ένα λάθος. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Το λέει ο Θεός. Ο Θεός μόνο ξέρει, κανείς άλλος. Ο Θεός. Όχι αυτοί που το παίζουν θεοί στην Αθήνα. Ο Θεός ο πραγματικός. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που επισημαίνεις, ότι εδώ υπάρχει ένα παρακράτος κανονικό. Έτσι. Έτσι. Έτσι κανονικό παρακράτος. Έτσι. Σε λίγο θα κάνω τον κύριο Βλάχο να ανέβει στα κάγκελα. Σε λίγο. Με το βίντεο 34, το οποίο θα κολλήσουμε μετά το διαφημιστικό, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Σε λίγο επίσης έχω ένα βίντεο αποκλειστικό από το Ρεόκαστρο. Πήγε ο κύριος Λεβέντης σε ένα κεντρό επίσκεψη στο Ρεόκαστρο. Θα γελάνε και τα πεζοδρόμια. Θα μείνετε άφωνοι. Σημασία δεν του έδωσε κανένας. Κανένας. Φώναζαν μακριά, το γιουχάρανε, γελούσαν μαζί τους. Σε λίγο, το δείτε εδώ. Για να καταλάβετε ποιο πολιτικό σύστημα έχουμε και ποιους υπηρετούν και εξυπηρετούν. Για να καταλάβετε επίσης ότι εδώ τα λέμε πραγματικά όλα. Χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να αλληδωρούμε, χωρίς να συκοφαντούμε, χωρίς να λέμε ψέματα, γιατί το ευρωλόγιο είναι η έλλειψη επιχειρημάτων. Σας είπαμε όλο σκηνικό. Ακριβώς. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Και δεν παίζει νομικό, γέννησε κανένα. Διάλειμμα. Για σταθείτε ένα λεπτό, γιατί μου βάλατε ιδέες. Ναι, για πες. Επειδή μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα μας αντιμετωπίσουν διαφορετικά αν δώσουμε λύσεις στο θέμα του Σκοπιανού. Mm-hmm. Και επειδή, όπως λέτε, στη διπλωματία τίποτα δεν είναι τζάμπα. Να το πω λίγο σχηματικά και ας ακουστεί και άγαρμα. Τους δίνουμε όνομα στο Σκοπιανό, μας δίνουν χρέος, Φερρυππίν. Όχι, έτσι όχι, πάει. Δεν, γιατί αυτό είναι τακτική γερολαδά από τους Ευρωπαίους, έτσι. Όχι. Κατά τη γνώμη μου, μακάρι να δίναμε όνομα, δηλαδή μια συμβαστική λύση εννοώ, και να παίρναμε το χρέος. Διότι το χρέος είναι στρατηγικό ζήτημα για την Ελλάδα, ενώ όπως ονομάζεται η γειτονική χώρα δεν είναι στρατηγικό ζήτημα. Έχει γίνει στρατηγικό ζήτημα και ζήτημα εθνικής σημασίας για λόγους εσωτερικής κατάρρευσης. Μακάρι να ήταν έτσι. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Πού σε Αϊνστάιν να δεις τι λέει ο Κούλογλου. Διότι το σύμπαν και η ανοησία είναι τεράστια. Τι τους ποτίζουν μέσα στην Ευρωβουλή? Για το σύμπαν δεν είμαι σίγουρος. Κάτι πίνουν μέσα στην Ευρωβουλή αυτή. Και βγαίνουν χαρούμενοι. Στάμου! Τι έγινε, άφωνο έμεινε. Άφωνο μένεις. Άλλα λόγια. Άφωνος μένει. Άλλα τα χείλη των ασεβών. Είναι ισχυρισμοί, άκρος ανθεληνική, δεν το συζητάω αυτό. Είναι εκπρόσωπος στο Ευρωκοινοβούλιο αυτός ο άνθρωπος. Κουλογλού. Καλά. Αν παρακολουθήσει την πορεία του. Και άλλους εκπροσώπους. Και άλλους εκπροσώπους έχουμε, κυρία Στάμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στους κτηνοτρόφους. Ο Βλάχος, από όταν πήγε το ρημάδι του τέτοιου, ασχολείται τίγκερ. Πριν από λίγο να δώσουμε το όνομα να πάρουμε κάτι το χρέος, για να καταλάβετε ποιος κυβερνόμαστε. Πριν από λίγο, ο κύριος Τσίπρας. Απ' δικά του αυτός ο Τσίπρας. Ρε Μακεδονία. Έβαλε τα φόπλακα στην ελπίδα των νησιωτών
για ΦΠΑ. Ότι θα έλεγε, ναι, ότι θα έλεγε ότι δεν θα ισχύσει το 24% ΦΠΑ. Ναι, ναι, είπε ότι θα ισχύσει γιατί είναι μνημονιακή. Έτσι. Υπενθυμίζω ότι λέει ψέματα. Διότι ο Μοσκοβισή είπε ότι εμείς δεν ήταν επιλογή του Τσίπρα το ΦΠΑ. Και σήμερα λέει λοιπόν ο ψεύτης, αυτός που το φτύνουνε και λέει βρέχει, γι' αυτό γελάει, που έλεγε προηγούμενο, και λέει ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Και λέει ο Μοσκοβισή πριν λίγες μέρες, παιδιά, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Ο κύριος Τσίπρας πήρε το 24% από 17%. Τελεία, για να πάμε στο νεοτρόφο, σήμερα κάνανε τον κύριο Αποστόλου, κακήν κακός, μου έλεγε ο Νασίκας στο τηλέφωνο, ότι πήγε ο άνθρωπος εκεί, τους είπε μπαρούφες, δεν προστατεύει την ελληνική κτηνοτροφία. Βρε, άκουσε με τώρα, μισόταν από... Ζήτησε να το δουν. Τους απέφυγε εντέχνος, έβαλε ένα μεσολαβητή τον γραμματέα εκεί πέρα του Συρίας Νομαρχιακής και τρελάθηκαν οι κτηνοτρόφοι μου που δεν τον έδιραν. Να δούμε το βίντεο και να μπει ο κ. Χαλκιώτης που στα οικονομικά είναι και στα δάνεια ειδικός. Μιλάμε, οι τύποι είναι απίστευτοι. Από τη μία ο Τσίπρας κλείνει τα ηλεκτριβεία. Από την άλλη κλείνουν τις κτηνοτροφικές μονάδες γιατί δεν κάνουν ελέγχους οι γαλακτοβιομηχανίες από πού φέρνουν τον γάλα. Ακούστε ποια είναι η υποχρέωση των γαλακτοβιομηχανιών των ελληνικών. Είναι το, επειδή είναι POP, ονομασία προέλευσης, προστασία δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε, πρέπει να ελέγχεται τον γάλα αν είναι από εγωπρόβατα ελληνικά. Αυτοί φέρνουν από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία γάλα. Και κάνουν φέτα τάχα ελληνική ενώ είναι από αυρούδο γάλα. Είναι απατεώνες. Οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, το επαναλαμβάνω, είναι απατεώνες. Κλέβουν τους Έλληνες κτηνοτρόφους, φέρνουν γάλα εισαγόμενα, δεν έλεγε το κάτσα σήμερα, με συνέπεια να κάνουν απατεωνιές οι γαλακτοβιομηχανίες. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και στη διαφήμιση κυρίως. Πολλά τα λεφτά στη διαφήμιση. Και συν το γεγονός ότι τους έχουν δώσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, νομίζω, μεγαλύτερο περιθώριο ημερών να φέρνουν και τα έτοιμα. Το κάνουν 10 μέρες, 12 μέρες, 15 μέρες. Ναι, όσο ακριβώς χρειάζεται για να ταξιδέψει από ακριβώς. Και να εισάγουμε ξένο ευρωπαϊκό γάλα. Και λέγαμε ψευδώσιο, το κάνανε γιατί ευρωπαϊκό. Ολλανδικό γάλα. Όχι μόνο λάδι, γερμανικό φέρνει. Γερμανικό γάλα φέρνει. Πάντως, πάνω στη συσκευασία, επειδή αγοράζω γάλα για τα παιδιά μου, αναγράφεται η λέξη το γάλα είναι ελληνικό. Δεν λέει προέλευση. Και η ΕΒΓΑ. Δεν λέει προέλευση. Λέει, το γάλα είναι ελληνικό. Άλλο το γάλα είναι ελληνικό και άλλο προέλευση του γάλακτος ελληνικό. Η διαφορά. Και ο Νασίκα σήμερα μου λέει, αν τον ακούγα τον Νασίκα, τι κατέβαζε ο άνθρωπος, να μην σας πω τι. Χαλκιώτη μου, γιατί μιλάμε για παραγωγή και οικονομία. Καλησπέρα. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Βέβαια είναι σημαντικό. Έχουμε πει ότι να μην ακούμε αυτά που λένε για αναπτύξεις, όταν δεν πάμε να παράγουμε εμείς γεωργία, κτηνοτροφία. Οι πρωτογενείς παράγοντες δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και επειδή έχουμε εσωτερική και εξωτερική ανάπτυξη. Εξωτερική να έρθει κάποιος εδώ με αυτή τη φορολογία δεν έρχεται ποτέ. Η εσωτερική ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει γιατί έχει κλείσει η τραπεζική στρόφιγγα και κάποιοι τα κοντρόλ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Θα πρέπει να αλλάξει η λογική σε ό,τι έχει να κάνει την ανάπτυξη. Θέλω να πάμε τώρα σε κάτι το οποίο κρύβεται επιμελώς, παιδιά. Και να το δείξω γιατί δεν το δείχνει κανένας. Και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Πρωτομαγιά σε Γαλλία και Γερμανία. Να πω το εξής, ότι οι εκδηλώσεις πρωτομαγιάς στη Γερμανία, αγαπητέ μου Καψαμπέλη, που κανένα κανάλι δεν έδειξε, ήταν εκδηλώσεις εναντίον της Μέρκελ. Έξαλλοι οι Γερμανοί. Στη Δε Γαλλία έγιναν τρομακτικά επεισόδια από τους αντιφά. Από τους αντίθεν αντιφασίστες. Το δείξανε. Αυτό το δείξανε. Εσείς. Όχι, το δείξανε τα κανάλια. Πόσο ξύλο φάγανε και πόσες συνέψεις γίνανε. Η Γερμανία δεν δείξανε. Δείξανε τα επεισόδια ακριβώς τι κάνανε. Ναι, ναι, ναι. Τη Γερμανία δεν δείχνουν ποτέ, δέχεται την Μέρκελ. Μην το έτσι παρακαλώ, εσύ Γιώργο. Τον πρωθυπουργό μας. Γερμανική κατοχή κανονική. Έτσι. Πώς θα δείξουμε τώρα από ότι εκτίθεται η Μέρκελ, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εμένα μου κάνει το μέλλον. Για να δούμε τα βίντεο. 260 συλλήψεις στη Γαλλία.
Και επειδή θα γίνει παραπληροφόρηση, δεν είναι Γερμανοί-Ναζί αυτοί που βλέπετε. Είναι μια ομάδα που αγγίζει τα όρια του εθνικοπατριωτισμού, όχι εθνικοσοσιαλισμού. Και αριστερή πολύ μέσα, που λέγεται Τρίτος Τρόπος, κάπως έτσι. Το θέμα είναι άλλο όμως. Ότι ό,τι εκθέτει η Γερμανία, αγαπητέ μου Βλάχο, φιλτράρεται στα ελληνικά μέσα. Δεν πρέπει να παρουσιάζουμε το τι λένε τα κακά λαδί της Γερμανίας. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Γιατί υπάρχει συνεργασία των Ελλήνων ταβατζίδων. Με πρώτο το Βαρδινογιανιστάν, με τους ξένους σε βάρος Ελλάδας μας. Δεν το βλέπεις ότι εδώ αφήνουν να κάνουν πλιάτσικο οι νταβατζίδες και ουσιαστικά φημώνουν κάθε φωνή που είναι εναντίον των δανειστών και αφήνουν μόνο στη Βουλή όσους είναι yes Mrs. Merkel. Yes, μενάκητες. Πάμε στο επόμενο, εδώ θα γίνει λίγο φασαρία. Γεννηματά, Θοδωράκης. Ανδρέα μου, Τσίπρας, δώσαμε τελικά τον Τούρκο κατευθείαν πίξιλάξ. Σχόλιο θέλω από σένα. Καλά κάναμε. Όπα. Καλά κάναμε. Εμένα ρώτησε. Ένας βλάκας ήταν. Μην είσαι βέβαιος. Και μαλιστής, και μαλιστής του κερατά ήταν. Μήπως επιχείρησε να δημιουργήσει πρόβλημα αυτός ο τύπος. Εντάξει. Λέω. Έχω μια απορία. Και βάλουμε μέσα. Πριν απαντήσω. Μέσα, ρε. Έχω μια απορία πάντως. Πραγματική ερώτηση. Μπαμ, μπαμ, τι έγινε. Αν, το είδα αυτό, αν ήταν στημένος. Δεν ξέρανε αν τον στήσαν οι Τούρκοι ότι θα τον πιάσουν οι δικοί μας. Δηλαδή τον στήλανε. Ρε Γιώργο, αυτό είναι μια προσέγγιση. Εγώ πάω στην άλλη προσέγγιση ότι δεν ήταν αυτό που λέει ο Κυριάκος. Ότι μπορεί να ήταν και κάτι άλλο. Από αύριο θα δίνει συνεντεύξεις αυτό στην Τουρκία. Τον στήλανε οι Τούρκοι γνωρίζοντας όμως ότι οι δικοί μας ήταν. Από ό,τι φάνηκε. Υπάρχει δηλαδή μια ετοιμότητα τώρα για να είμαστε καθαροί. Κατόπιν εορτής. Κατόπιν εορτής. Προφανώς, αλλά τον τσιμπήσανε στα δύο δευτερόλεπτα. Όταν εισέρχεται μια φαγάνα 25 μέτρα μέσα στο δαφός πυροβολής. Τι είναι αυτά που λες. Όχι πυροβολής. Γιατί. Στα αυτό δεν πήγαμε, άλλη τη σύ, μπαμ! Τον πιάσανε αμέσως επί τόπου. Τι λέει, σταμάτησε, φάγανε τον πιάσανε, τι τον πιάσανε. Ναι, λέει και ο δικηγόρος του ότι έγινε μέσα σε κλάσματα. Καλά, τώρα, αν πιστεύει του δικηγόρου, του μεγάλου ψεύτε. Δεν έχω άλλο. Όπως υπάρχει ένα άλλο δικηγόρο. Έλληνα. Να μην πω τώρα δημοσίω κάτι. Έλληνα ήταν ο δικηγόρο. Δεν ήταν Τούρκο, Έλληνα ήταν. Τι σημασία έχει, πληρώνεται, τζάμπα δεν είναι. Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι το κατά τεκμήριο γιατί είναι τώρα ψέματα. Δεν έχει λόγο ψέματα. Εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό. Το βαθύ κράτο τη Τουρκία όπω η Αμερική υπάρχει ή και μάλιστα το βαθύ κράτος, ακούστε που σας λέω. Κοίτα, μια προσέγγιση είναι αυτή που λες. Μπορεί να έχεις ένα βαθμό δίκαιο με την έννοια ότι έπρεπε να το ταλαιπωρήσουμε λίγο. Αντιλαμβάνομαι όμως, γι' αυτό είμαι λίγο συγκρατημένος, αντιλαμβάνομαι όμως ότι η λογική του ελληνικού κράτους. Να σου πω ρε παιδιά, γιατί το κάνετε λουλούδι τον άνθρωπο. Έχει τόσες φωτογραφίες με τον Κεμάλ, τόσες φωτογραφίες με τους Γκρίζους Λύκους. Γιατί βάζουμε μόνο αυτές. Ξέρετε τι φωτογραφίες έχει ο τύπος. Πάνω από 30 φωτογραφίες ναι, στο Facebook το του. Είδες. Με το Κεμάλ Ατατούρκ είχε. Έχει και Facebook. Ναι. Α, είναι πολύ προχώ. Ναι, ρε, είναι. Μια χαρά είναι ο Σκαμπανιά. Νούμερο είναι. Τώρα θα δίνει συνεντεύξεις. Λέω όμως το εξής, ότι προφανώς. Από αύριο θα δίνει συνεντεύξεις. Μην γραφικοποιείτε ένα σοβαρό θέμα που αφορά την τάφρο που κάνουν οι Τούρκοι στην περιοχή μας. Είναι πολύ σοβαρό. Μα με συγχωρείς, γίνεται τάφρο σε αυτό το θέμα. Ναι. Γίνεται τάφρο. Προφανώς αυτά τα έργα γίνονται εκεί. Άρα λοιπόν το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτοί κάνουν τάφρο και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, το θέμα είναι, πώς αντιμετωπίσαμε το περιστατικό. Πώς αντιμετωπίσαμε το περιστατικό, γιατί τώρα η κυβέρνηση παίρνει ένα ρίσκο. Δηλαδή θέλει να δείξει στη διεθνή κοινότητα και στους ξένους ότι εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους, είμαστε σωστοί. Σωστό είναι. Τον επιστρέφουμε, δεν δίνουμε. Με τους άλλους. Δεν δίνουμε προσχήματα για να μας λένε ότι κι εσείς τα ίδια κάνετε. Το ερώτημα είναι και με τους άλλους. Τι θα κάνουμε. Με θα προσχωρήσουμε στην άποψη γραμμένου που λέει: δώστε να τελειώνουμε να μην ταλαιπωρείτε η Ελλάδα. Όχι βέβαια. Γιατί η Βασιλισσίδη είναι που είναι Βασιλή Παλούση. Σε καμία περίπτωση. Και εδώ είμαι. Μένει να αποδειχτεί αν το ρίσκο που πήρε σήμερα η κυβέρνηση, γιατί περί κυβερνητικής απόφασης πρόκειται, μην κοροϊδευόμαστε. Μαξίμου. Απόφαση Μαξίμου. Γραμμένος λέγε. Έχω την εντύπωση ότι η Τουρκία δεν θα συγκινηθεί. Μείνε με την εντύπωση. Τι να συγκινηθεί. Μείνετε με την εντύπωση. Ναι. Άρα και τους 8 να δώσουμε δεν θα συγκινηθεί. Κύριε Βελόπουλε, για μένα σημασία έχει και θα το λέω κάθε μέρα ότι οι δύο Έλληνες αξιωματικοί βρίσκονται μέσα στις φυλακές Αδριανούπολης. Και ο κύριος Τσίπρας
χαριεντίζεται με τους κλακαδόρους του στη Μυτιλίνη. Και μάλιστα το πέταξε κάποια στιγμή ότι αυτό μας απασχολεί, λέει, περισσότερο. Το είδαμε πως τον απασχολεί. Για μένα αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το θέατρο του παραλόγου. Αυτή η κωμωδία εδώ που στήθηκε με αυτόν εδώ τον τύπο που είχε βγει με τους γκρίζους λύκους, το ανέβαζε φωτογραφίες του και μάλιστα στο Facebook του κτλ. Είναι μια παροδία, στήθηκε ένα ωραίο παιχνιδάκι, τον τζιμπήσανε, τον βάλανε μέσα, δηλαδή, τον αφήσανε το για να δείξουν το, για να δείξουν το πόσο δημοκράτες είναι οι Έλληνες αυτοί οι κυβερνώντες, πόσο δημοκράτες είναι, τον πήρανε, του ρίξανε 5 μήνες φυλακή και τον αφήσανε πάλι ελεύθερο. Απ' την άλλη, έχουμε τους 8 εδώ και τους ταΐζουμε. Δεν τους αμολάμε και αυτούς όπως αμολύσαμε αυτόν. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλο αυτό το παιχνίδι στείνεται στη βάρη, στις πλάτες των δύο Ελλήνων. Πάμε μέχρι το Μεξικό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θέλω να πάμε στο Μεξικό. Τα φάρμακα. Θα πάμε στο Μεξικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο Μεξικό. Η Ελλάδα. Να μην πω ποιες λέξεις. Θα δείτε την τύπησα αυτήν, η οποία ντρεπόταν να μας πει την καταγωγή της. Έλεγε τα Μεξικάνα από τη Βραζιλία και από την Κολομβία και μας βγήκε από την Αλβανία. Ορίστε το πουλάκι μας. Ναι, ο αετός, ο αλβανικός αετός, το σύμβολο της Αλβανίας. Έτσι. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτή είναι η Φουρέιρα. Αυτή είναι η Φουρέιρα μετά. Όχι πριν. Πριν ήταν από το Μεξικό και την Κολομβία χωρίς πλαστικές, τώρα είναι μετά. Πλαστικές και την Αλβανία. Τραγουδία. Τραγουδία. Εκπροσωπεί την Κύπρο. Τραγουδάει. Αυτή λοιπόν, για να καταλάβετε, θέλω να καταλάβετε, δεν είναι κακό να προέρχεσαι από μια άλλη χώρα. Κακό να το κρύβεις. Να λες ότι από το Μεξικό, από την Κολομβία, από την, Κολομβία, από την Γουατεμάλα και να σου βγαίνει μετά με το δικέφαλο αετό, η κυρία. Αλλά... Να την μεγαλώνεις εδώ, να ταΐζεις, ρε κορόιδο Έλληνα. Να, να σε δουλεύει. Το κορόιδο Έλληνα, κύριε Βελόπουλε, θα συνεχίσει όταν θα επιστρέψει. Έτσι. Και θα πάει στο νυχτερινό κέντρο που εργάζεται η κυρία μνήμη αυτή και θα τη πετάει λουλούδια. Έτσι. Καταλάβατε. Μπράβο. Και θα ανοίγει η μπουκάλια με 200 και 300 ευρώ. Επειδή εγώ το διάβασα, δεν ήμουν αγνώστη όλη αυτή τη ιστορία. Το Μεξικό. Αλλά το διάβασα. Στο μαγαζί. Γενικά τη Eurovision και όλα αυτά. Διάβασα λοιπόν αντιδράσει από αυτή την κίνησή τη να κάνει το σήμα της Αλβανίας. Εγώ λοιπόν ρωτώ. Αλυτρωτικά συμβολά. Αυτό πότε το κάνε. Αλυτρωτικός αετός. Αυτό ναι. Πότε το κάνε. Τώρα. Πριν πόση ώρα. Ξέρω εγώ μερικές ώρες. Χθες. Μερικές ώρες. Χθες. Ναι. Ωραία. Ερώτηση. Η κυπριακή κυβέρνηση, την οποία εκπροσωπεί την η τηλεόραση, κυρία. Την τηλεόραση. Έτσι, για τηλεόραση το κάνουμε. Την η κυπριακή κυβέρνηση, την οποία εκπροσωπεί η κυρία με αυτό το σήμα, έχει, την έχει στείλει από εκεί που ήρθα ή όχι. Από τα Τυράννα, δύσκολο. Δεν μπορεί να εκπροσωπήσει την Κύπρο μετά από αυτό που έκανε. Δεν πρέπει ο κύριος Αναστασιάδης να μας πει αν θέλει να εκπροσωπήσει. Και αυτός λειτουργεί με το πριν και μετά. Α, μάλιστα. Πριν και μετά σημαίνει πριν πιο, μετά από αυτό πιο. Λοιπόν, μπάσε τόση, πάμε στα σοβαρά, γιατί αυτά είναι και λίγο ασόβαρα, αλλά δείχνει το πώς κατήτησε η Ελλάδα. Έρχεται ο καθένας, την εκμεταλλεύεται, την ξεζουμίζει και μετά την πετάει σε λεμονόκουπα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει τιμωρία. Πάμε στην έκθεση του ΙΟΒΕ. Το καταλαβαίνετε. Για νοικοκυριά. Γιατί δεν υπάρχει τιμωρία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Διότι αν είχαν τιμωρηθεί. Θέλω να το πω, άσε με να το πω. Όχι, πάμε στα νοικοκυριά, πιέζει ο χρόνος. Ναι, γι' αυτό. Εάν είχε τιμωρηθεί ο Σιμίτης, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Παπαδόπουλος. Δεν έλεγε αυτό. Δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Έλα, βρε, κοντή μνήμη. Α, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα έκανε ο Τσίπρας. Τον Απρίλιο 7 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν ότι μόλις τα βγάζουν πέρα. Ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τον Μάρτιο, όπου το 67% νοικοκυριών δήλωνε ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι αποταμιώβουν λίγο ή πολύ αυξάνονται στο 10% με επίπεδο του συνόλου. Λοιπόν, κύριε Χαλκιώτη, όταν δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, εγώ ρε κύριε Χαλκιώτη, πώς θα πλήρωσω εγώ το δάνειο που έχω. Για πες μου τώρα, μεγάλε. Κοιτάξτε λίγο. Υπάρχουν 150.000 υποθέσεις στα ειρηνοδικεία που ούτε το 1% έχουν αισιοτέλειες με τον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, από τις υποθέσεις που έχουν δρομολογηθεί να δικαστούν, ούτε το 1% θα έχουν αισιοτέλειες, δηλαδή να βγουν κερδισμένες από τον νόμο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι υπάρχει μια εξοδικαστική διαδικασία να πετύχουν ίδιο ίσως και καλύτερο αποτέλεσμα εξοδικαστικά, κάνοντας μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. Γιατί να γίνει αυτό, και μόνο αφελείς θα πούνε ότι οι τράπεζες ξαφνικά ανακεφαλοποιήθηκαν. Έχουν άμεση σχέση με την ημερολογιακή των μνημονίων, δηλαδή θέλουν να τα συνδέσουν έτσι ώστε από Σεπτέμβρη να ξεκινήσουν το τραπεζικό σύστημα να είναι λίγο πιο ανοιχτό. Γιατί να υπενθυμίσω ότι το τραπεζικό σύστημα. Τι για πείτε το πάλι αυτό, το τραπεζικό σύστημα θα έπρεπε να κάνει αυτά που κάνει τώρα, κύριε Καψαμπέλη, το Σεπτέμβριο. Απλά δρομολογούν τις διαδικασίες. Λοιπόν, να σα ταυτόχρονα. Θέλω να ρωτήσω. Τι εκατό. Δεν με ενδιαφέρει να μα πει.
Αυτό θες να μου πεις. Να το συνδυάσουμε με την προηγούμενη. Εδώ είμαστε, θα μας πεις, αλλά εγώ θέλω να τους εγκατιάσω. Συνδυάζεται όλο αυτό με την ημερολογιακή έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ναι, και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Κανονικά οι τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη διαδικασία το Σεπτέμβριο, κύριε Βελόπουλο, όχι τώρα. Αυτή άρα 30 Σεπτεμβρίου εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που δεν προχωράνε, 0,5% έχουν αίσει ο τέλος. Έχουν αποφάσεις. Λάτσο, που... σε παρακαλώ. Έρχομαι εγώ σε ένα. Τι πόσο επιτυχίες μου. Σε παρακαλώ, άστα αυτά τα 120%. Γιατί το λέω να το πω. Κάτσε, ρε, μόνο Θεός το δίνει αυτό. Τι είναι αυτά που λες. Και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας. Ακούστε, κύριε Βελόπουλε. Και ο Καλλιώτης τώρα. Ακούστε, κύριε Βελόπουλε. Εμείς αυτό το πράγμα το κάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Μ' αρέσει να αστείευομαι, έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Γι' αυτό με προσγείωσα. Ακούστε λίγο. Υπάρχουν υποθέσεις στο νόμο Κατσίνη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Υπάρχουν υποθέσεις. Έχουμε τώρα τρέχουν στο γραφείο κάποιες τέτοιες υποθέσεις οι οποίες είχαν αρνητικό αποτέλεσμα και θα ήθελα έτσι πολύ γλυκά να πω στους δανειολήπτες ότι πολλές φορές μεταβιβάζουν τα ακίνητα, τα δικά τους, αυτά που έχουν πάρει δάνεια, αυτά που τέλος πάντων, ενώ τα δάνεια δεν είναι. Και έχουμε και νομικές κυρώσεις. Άρα είναι το ότι δεν πληρώσανε οι τράπεζες. Τι κούρεμα, παιδί μου, μπορεί να μου κάνεις. Είναι σημαντικό. Α, υπόλοιπα, κύριε Βελόπουλε, υπάρχει ποινική δίωξη στους δανειολήπτες. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Και έρχονται υποθέσεις που έχουν και ποινική δίωξη στους δανειολήπτες. Ναι, εγώ ρωτάω τώρα. Έχω 100 ευρώ, χρωστά 100 χιλιάρικα. Άντα ένας άνθρωπος έχει ένα δάνειο και έχει καταγγελθεί και έχει πάρει, έχει πάρει μια κίνητη περιουσία και την μεταβιβάζει, υπάρχουν νομικές συνέπειες. Καταδολίες λέγεται αυτό. Πάμε παρακάτω. Το λέω γλυκά, γλυκά. Το λέω γλυκά. Α, εγώ το λέω καταδολίες. Πάμε στο στιγκάτσι, παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο. Άρα μπορεί κάποιος... Κούρεμα μπορεί να κάνει ένα τύπο που πήρε 100 χιλιάρικα. Έχει πληρώσει 40 του, μια 60 και πάνω του πάνω του σπίτι. Να σας πω, μπορεί να κερδίσει. Ο νόμος Κατσέλη δεν έχει μέχρι το 80% της αντικειμενικής. Ναι. Με το καινούργιο νόμο δίνει το 80% της εμπορικής. Εμείς λέμε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 90% και με ακίνητη περιουσία. 90. Βέβαια, έχω φέρει εδώ παραδείγματα πολλά. Τώρα, αυτό το ξέρω, αλλά συνεχίζει, ναι, αυτή η ιστορία. Ή... Βγάλαμε 10, 20, 30 υποθέσεις και τελείωσε. Συνεχίζει και εμείς πολλές φορές, αν και αυτό είναι πάνω από τα ποσά που, τα ποσά που έχει δώσει ο δανειολήπτης, μπορεί να ζητήσουμε και τα αρέστα. Να του ζητήσουμε να μας επιστρέψει. Και αποζημίωση. Να διαπάνε αυτά μας πίσω. Όχι, τη διαφορά. Τη διαφορά. Διαφορά. Είναι οικονομική μας η διαφορά. Εκπομπούλα πότε εδώ τα λέμε πιο αναλυτικά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έχουμε. Κάθε βράδυ έχω την τιμή μετά από εσάς και να εξηγήσουμε και να πούμε. Αυτοί που έχουν, είναι σημαντικό, που ξέρουν ότι στον νόμο Κατσέλη με κάποιον τρόπο δεν έχουν αισθεί ο τέλος ή έχουν πάρει αρνητικές απορριπτικές αποφάσεις, να πω και κάτι τελευταίο. Ότι αν σήμερα πάρει κάποιος μια απορριπτική απόφαση, σύμφωνα με αυτά που μου λένε και εμένα οι δικηγόροι μου, μπορεί να ξαναμπεί του χρόνου τέτοια μέρα. Του χρόνου τέτοια μέρα με εφέσεις και τα λοιπά έχει τελειώσει ο νόμος. Προσέξτε πάρα πολύ γιατί τα πράγματα είναι λίγο complicated. Δηλαδή αρχίζετε και μπερδεύεστε. Λοιπόν, για να ξεμπερδευτείτε και για να μπορέσετε να γλιτώσετε χρήμα και χρόνο, λοιπόν, κάθε Δευτέρα Παρασκευή. Μετά τον κύριο Βελόπουλο, δίνουμε χρηστικές οδηγίες πώς μπορείτε να γλιτώσετε. Λοιπόν, πάμε στη φωτογραφία 24. Την και με ακίνητη περιουσία. Την αφιερώνω, σε αυτούς που πηγαίνουν στη Μύκονο. Δώσε μου τη φωτογραφία. Αυτό είναι από τον Άμος. Ξαπλώστρα 80. Είναι τρίτη σειρά, δεν είναι πρώτη σειρά από τραπέζι πίστα. Ομπρέλα 40. Μεταλλικό νερό 8. Ψωμί 21 ευρώ. Κάτω ροζέ 95 ευρώ. Ταρτάρ τόνου, έτσι μεγάλο στο χωριό του αυτός από το άνω κάτω μέρη, 28 ευρώ. Χταποδάκι μελιτζάνα, 18 ευρώ. Αχινοσαλάτα, είχε και στο χωριό το γλάρος, 25 ευρώ. Πράσινη σαλάτα, 16. Ριζότο άγριο, το ήμερο δεν το βολεύει, 44 ευρώ. Κρυθαρό το γαρίδα, 16, κατεψυγμένη αυτή να ξέρετε. Λοιπόν, εσπρεσάκι, 5 ευρουδάκια, φέρε το καπουτσίνο, 8. Λογαριασμός για όλα αυτά. 452 ευρώ μόνο. Ναι, ποιο ρε, πόσα κλωτσίδια θέλετε, ρε. Ποιος τα παράγγειλε όλα αυτά, κύριε Βελόπουλο, ποιος είναι αυτό. Ένα ζευγάρι. Είναι γνωστό, το ξέρουμε. Γιατί εσύ είχα πρόβλημα. Φορία, είσαι ρε μεγάλα. Ποιο λέω, απόδειξη, ποιος ήταν φορία. Άλλο λέω. Ποιος είναι αυτός που χάλασε 500 ευρώ για να πάρει ριζότο. Να ρωτήσω τον Κουσουλό. Ο Κουσουλός. Ή ρεπορτάζ. Κουσουλός, αυτό αποκάλυψε. Αυτό είναι μαγκάκος. Θα βρίσκει όλα αυτά. Ο Κουσουλός, ο Πέτρος, τα βρίσκει. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα βίντεο. Πρέπει να είναι όλοι φτωχοί. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι αυτοί. Δεν είναι αυτό, ρε μεγάλο. Το θέμα είναι τι χρεώνει ο άλλος. Τι χρεώνει, ρε, σε παρακαλώ τώρα. Τι θέλει χρεώνει. Ρε, αδερφέ, δώσ' μου σε παρακαλώ ψωμί 21 ευρώ. Τι φάγανε, ρε. Κυριακό, κατά κανένα. Κυριακό, δύο λεπτά. Αυτός που μπαίνει. Άλλο λέω, αδερφέ, να πω ότι η ξαπλώστρα σου κοστίζει και ακριβά. Αυτός που μπαίνει. Να πω ότι ο πρέλα σου κοστίζει συγκεκριμένο μαγαζί. Το ψωμάκι 21 ευρώ. Αυτό είναι καταλήστευση. Αυτός που μπαίνει στο συγκεκριμένο μαγαζί γνωρίζει ο Δον Κιχώτης των πλουσίων του Νάμος τώρα. Όχι. Ο Δον Κιχώτης των πλουσίων του Νάμος. Άλλο είναι το ψωμάκι σου, λέω εγώ, ρε μεγάλε. Το νερό, 8 ευρώ. Δεν είναι μόνο το ψωμάκι. Είναι μια συνολική αντίληψη. Εγώ έβλεπα τις προάλλες ένα φοβερό πραγματικά ντοκιμαντέρ. Δεν το περίμενα τόσο καλό του Μαστοράκη για την Μύκονο. Ναι, το οποίο σε κάνει
να βλέπεις την άλλη όψη του φαγκαριού. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι κομμάτι αυτής της άλλης όψης. Πάμε διάλειμμα, παιδιά. Είναι γνωστή σε όλο και τον κόσμο. Και κολλάς για αυτά. Κατευθείαν το βίντεο 27 για να γελάσουμε. Για την παραγμή της. Βεβαίως. Άρα μην το δικαιολογούμε. Όχι, μου λέει ότι... Ας τον αυτόν, αυτός είναι ο Δον Κιχώτης των πλουσίων σήμερα. Αύριο θα είναι ο Δον Κιχώτης των φτωχών. Όχι, των Μικονιατών. Των Μικονιατών. Της Πάρου ο Κύριος, εσύ της Κεφαλονιάς. Πάντα. Πάντα. Εγώ να σου πω κάτι, τρεις φορές έχω πάει στη Μύκονο το ξέρω, για ρεπορτάζ. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ σε ζωή μου για διακοπές. Πιο απλά και πιο... Ποτέ. Πάμε φίλες και φίλοι στο βίντεο το οποίο θα μας κάνει να ρίξουμε ένα κλαυσίγελο, ρε παιδί μου. Έτσι να χαμογελάσει το χιλάκι μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε εθνικά. Ήρθε η ώρα να πούμε δεν πληρώνουμε το κοχρεολύσια. Δεν πληρώνουμε το απεχθές και το επονίδιστο. Δεν πληρώνουμε το ταβατζιλίκι επιτόκιο που μπήκε από την Deutsche Bank και από τις άλλες τράπεζες και κυρίζουμε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου αράγκης. Κάνουμε στάση πληρωμών των τοκοχρεολυσίων. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Εθνική κυβέρνηση. Ρίχνουμε τους φόρους. Και ξεκινά την άλλη μέρα η ανάσταση για την οικονομία. Προσκυνώ τους ψεύτες. Τέτοιος ψεύτης ο Τσίπρας. Τέτοια πολιτικά ψέματα ούτε ο Τσίπρας δεν είπε, παιδιά. Καψαμπέλης. Κοίτα, επειδή ουδέν καλών, ουδέν κακό να μηγές καλού, με όλη αυτή την ιστορία τώρα της τριετίας και της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή και που τα δείχνετε κάθε βράδυ εδώ με τόση θέρμη, βγαίνει και το εξής συμπέρασμα. Ότι καίγεται οριστικά η συνταγή του βερμπαλισμού. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι βρήκε πάλι. Έλα εδώ. Δεν υπάρχουν αυτοί ρε παιδιά. Αυτοί είναι για φωτιές. Αυτοί οι τύποι μεσούται γενεία ο Φλαμπουράτης γήπεδο ποδοσφαίρου. Του Μελισανίδη. Του Μελισανίδη. Τυχαία, ε. Ποιος είναι αντίπαλος του Μελισανίδη. Ο Μαρινάκης. Λέω. Τυχαία. Αυτός είναι ο Πατούλης. Όχι, ρε. Ποιος είναι. Ποιανού είναι συνεργάτης του Μελισανίδης. Του Βαρδινογιάννη. Ναι. 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 Ε? Ναι. Συμπτώσεις. Απλά πράγματα. Συμπτώσεις, απλά ρε. Απλά πράγματα. Συμπτώσεις. Κατά αυτή η παρέμβα. Είναι για κλωτσιές. Σας το λέω ευθέως. Κατά άρα αυτή η ευθέρα. Στην Αίγινα ρε Φλαμπουράρη θα μας πεις τι έγινε τελικά με και τον κακομύρι που... Τους κακομύριδες που πήρατε... Λαβυρινθώδη σκέψεις. Ναι, αυτό σοβαρό είναι που λες. Τι θα γίνει. Πέθανε και ο. Τα φορτώνουν πάντα σε νεκρούς, να ξέρεις. Εντάξει, δεν πέθανε για να τα φορτώσουν. Ήξερα, κοντά ένα σου λέει. Α, πόσο χρόνο είναι, 80 δεν είναι αυτό. Πόσο. Λοιπόν, ουδέν κακό να μην γες καλού με την ιστορία του Καμένου, του κυρίου Καμένου που είδαμε και του Τσίπρα όλα αυτά. Καίγεται η συνταγή του βερμπαλισμού. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο πολιτικό, τουλάχιστον για ένα διάστημα από εδώ και πέρα, ξαναπεί τέτοια πράγματα, δεν θα τον πιστέψει κανείς. Νομίζεις. Έχεις ακούσει τους ορικούς. Εντάξει. Δεν έχουν ανοίξει τα δουλειά του. Αν τον Έλληνα του πει ψέματα και του πει δεν θα δουλέψει και θα πληρώνει, θα παίζει και λεφτά, τζάμπα, θα σε ψηφίσει, δεν σου λέω. Μου λες για το 0,1. Τι! Καλά, στον αφήνα λίγο έξω το μικρό από το μεγάλο Πατρονάκο. Εντάξει. Σίγουρα πάντως η μεγάλη εκλογική δεξαμενή στην οποία. Ψήφισε Τσίπρα που έλεγε σκίσει μνημόνια. Άλλος ψεύτης. Μπορεί να το ξαναπεί κανείς. Καλά, κάτω από μικρό καλάθι. Λες, ε. Ποτέ δεν ξέρει. Γραμμένο προσγειώσιμο. Ποτέ δεν. Τι θα εφεύρει ο διαβολικό του κάποιον. Εκείνο που θα πούνε, συγγνώμη Βασίλη, μισό λεπτό. Εκείνο που θα πούνε είναι ότι σα βγάζουμε από τα μνημόνια. Άλλο ψέμα. 50-50 είναι, κύριε Καψαβέλη. 50-50 θα βρεθεί κάποιο να το πει. Γιατί μπορεί να πει ότι αυτό το έλεγε, το πίστευε, εγώ το πιστεύω. Και με πήρα αυτού νου, θα κάνω το άλλο και το εκείνο. Και έγινε αλλιώ. Και έγινε αλλιώ. Εκπαιδεύεσαι. Πε μου, γραμμένε. Βλέπω ότι γραμμένε ακούω. Οι εθνικέ φθινοπορεινέ εκλογέ θα στείλουν τον κύριο Καμένο στο Καναβάτσο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και του ανεξάρτητου Έλληνε, οι οποίοι καθόλου ανεξάρτητοι δεν είναι. Και επίσης κύριε Βελόπουλε, επειδή τον Έλληνα πλέον τον μάθανε να, και τον εξασκήθηκε ο Έλληνας στο ψέμα, δεν αντιδρά πλέον με αυτά που ακούει ούτε με αυτά που βλέπει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει κοντή μνήμη και θα πρέπει τουλάχιστον τώρα να ξυπνήσει και να τιμωρήσει όλους αυτούς τους αλτιμπάγκους που διοικούν τη χώρα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης, κύριε Βελόπουλε. Ξέχασα να πω. Να ξυπνήσει ο κύριος ο Έλληνας. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αύριο θα βρισκόμαστε στο Αίγιο 6 ώρα το απόγευμα. Το ξεχάσαμε, δεν το λέγαμε. Το ξεχάσαμε την αρχή από το 6 ώρα το απόγευμα στο Αίγιο και μετά δελτίο, κατευθείαν σφαίρα.
6 ώρα στο πνευματικό πολιτιστικό κέντρο. Θα είμαστε εκεί. Όλοι 6 ώρα στο Αίγιο, να είστε εκεί, γιατί θα ξεκινήσουμε κανονικά 6 και 10 το πολύ, για να προλάβουμε να κάνουμε την δοκιμή. Λεφτά για διόδια να πάρετε, γιατί έχει πολύ πράγμα. Εκεί θέλει πολλά πράγματα. Και ακούστε και το καλύτερο, ακούστε σε περίπου 10 λεπτά από τώρα μια είδηση βόμβα που κανένα κανάλι δεν ανακοίνωσε. Τον κύριο Δημητρόφ, το ξέρετε. Το ξέρετε, Αντρέα μου. Δημητρόφ. Σκοπίων, λέω. Σκοπίων. Ναι. Ναι. Από ποιο χωριό προέρχεται, ξέρει. Ελληνικό. Ράσε, βλέπει Βελόπουλο τώρα. Μα τα έχει πει. Γκρουεύσκι, Τζάεφ, τώρα λέω τον Δημητρόφ. Από το χωριό Τσάκι, κοντοχωριανό μου. Κοντά στη Χρυσή Αλμοπία. Θα δείτε το χωριό του πατέρα του. Για να καταλάβετε πόσο ανθέληνας και μισέληνας γεννήτσαρος είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε μαζί του. Ξέρεις ποιος άλλος είναι από ελληνική ρίζα? Γκρουεύσκι. Ο Ερντογάν. Σου είπα, από το Ριζούντα. Ποταμιά, από το ποταμιά είναι. Πόντιος. Έτσι. Γεννήτσαροι. Ελληνοπόντιοι. Δυστυχώς γεννήτσαροι, οι οποίοι είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί από τον Τούρκο. Ναι, αλλά όμως. Σε περίμενε. 11 και 15 λοιπόν θα δείτε το βίντεο από ποιο χωριό είναι. Από το σπίτι του, για να ξέρετε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Δημητρόφ, ο Έλληνας γεννήτσαρος. Όπως τα ακούτε. Ο Δημητρόφ καλά τα κάνει. Είναι ασημί μου, δηλαδή. Ξέρεις, ο Κοτζιάς γιατί ασημί τα κάνει. Ασημί μου. Ο Κοτζιάς γιατί τα κάνει. 30 χιλιόμετρα μακριά τα χωριά μας. 30 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά σου επαναλαμβάνω. Πώς πέλας. Αυτά τα κάνουν όλα. Αυτά που κάνουν οι κύριοι του το σπίτι. Το γιατί έχουμε βελό, ρε σου λέω. Βελό. Εκπομπή μετά με αποκαλύψεις συγκλονιστικές. Σε λίγο θα τα δείτε εδώ. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Εδώ θέλω σχολιασμό καλό, βέβαια. Ο κύριος Λεβέντης έκανε περιοδία στο Ρόκα στο Θεσσαλονίκη. Θέλω να δείτε γιατί υπήρχε ένας τύπος όπως τον κοιτώ, τον παρακολουθούσε. Βγάλαμε ένα από το κομμάτι, το δείτε για να καταλάβετε ποιοι μας κυβερνάνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε σημασία του δίνουμε. Χαβαλέ κάνουν μαζί του. Να το δούμε. Κοιτάξτε, ο Λεβέντης εδώ παρευρίσκεται στη Γαλήνη για να χαιρετήσει τους δίθεν οπαδούς του. Ούτε 4-5 με το ζόρι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι, ναι. Ούτε σημασία του έδινε κανένας. Αν δεις το πλάνο που περνάει, δεν γυρίζει κανένας να το δει. Έκανε περιοδία. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Ο Ρέκος Θεσσαλονίκης. Να το. Στην Γαλλία μια περιοχή στο Ρόκαστρο. Υποτίθεται ότι στη Θεσσαλονίκη το είχαν ψηφίσει. Υποτίθεται. Αφού τον είχαν πάρει, γιατί με πλάτη ο ψηφίσει, όχι υποτίθεται. Τον είχαν. Τον είχαν. Εντάξει, αυτό είναι. Κατάλαβα τι έκανα. Υποτίθεται ότι. Ο Τζίτσι Κώστα έδινε γραμμή, ψηφίστε. Μ' αρέσει. Τι, δεν ξέρω, Γιώργο, τα λέμε, δεν τα λέμε τώρα. Μ' αρέσει. Δεν έδινε γραμμή. Μ' αρέσει ο τύπο. Μ' αρέσει. Τώρα απεσύρθη η γραμμή. Προβοκάτορα. Όχι προβοκάτορα, είναι αλήθεια ή ψέματα. Οι πληροφορίες το λένε αυτά. Δεν έχω διασταυρωμένη πληροφορία. Α πω αλήθεια ή ψέματα. Αυτό ακούστηκε έντονα. Οι μηχανισμοί τότε. Ακούστηκε έντονα. Ό,τι λέει ο Ανδρέας είναι αλήθεια. Άρα το αντάλλαγμα. Εκτός από το όνομά του. Το εκλαμβάνουμε ως αλήθεια. Εκ προθέσεως μπορούμε να πούμε και κάποια. Καλά, κι άλλα ακούστηκαν τώρα ότι πήρε γραμμή τώρα από του. Πήραμε γραμμή. Παοξίδε. Παιδιά, ψήφισαν παοξίδε. Ψήφισαν οι οπαδοί του Πάου για πλάκα. Ψήφισαν οι οπαδοί του Πάου για πλάκα. Το λέω γιατί ξέρω πώ. Πέρασε σε σταυρού, αν δεν κάνω λάθο, στο Βενιζέλο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, καλά, καλά. Να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν. Τι πορεία για το Βενιζέλο. Είναι δυνατόν. Εσύ που τα ξέρει όλα. Να πει μου κάτι. Είναι δυνατόν. Επιπολάκι να, να γίνεται φαγοπότη. Ποτέ. Και μάλιστα εναντίον των καρκινοπαθών. Ποτέ. Στο χώρο της υγείας. Σε ένα δημόσιο και σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δε, ποτέ, δε. Επιπολάκι. Νάτος. Νάτος. Επιπολάκι. Ο φουλ. Δείξε το θέμα και άσε τώρα το. Έχουν συλλάβει 18 άτομα. Ποιος είναι ο υπουργός σου, αριστερά λέω. Με καρκινοπαθείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Υπουργός Γεωργία, από το να εκμεταλλεύεσαι ένα καρκινοπαθή. Ξέρεις, εδώ είναι ένα χοντρό σκάνδαλο. 18 συλλήψει είχαμε, έτσι. Αλλά ο Πολάκης άχνα. Δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιμερών Πολάκη. Τώρα είναι. Υπάρχει πολιτική ευθύνη εκ των πραγμάτων. Πού είναι, έλα, ρε, υπάρχει... δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ο Νταΐς. Ο Πολάκης τώρα τι. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον Πολάκη. Ο Πολάκης για άλλη δουλειά έγραφε στο Facebook. Ή τι τύβιζε. Για να καταλάβετε, μας κυβερνάνε και το Βυζαντινό αετό απίσω του. Κοιτάξτε. Το Βυζαντινό αετό απίσω. Το Βυζάντιο είχε πίσω. Ήταν, την εποχή που ήταν δήμαρχο. Ήταν η εποχή του δημάρχου. Ήταν με τον, πώς το λέγαμε, του ΕΠΑΝ τότε. Το Καζάκι. Τον Καζάκι. Ναι, καλά, μετά, μετά έφυγε από τον Καζάκι και είναι Καζάκος. Τέλειωσε αυτό. Το θέμα είναι, με τους 18 συλλήψεις. Λοιπόν, ναι, παραλάβω ότι αύριο το απόγευμα θα είμαστε στο Αίγιο. Θέλω να είστε εκεί στο πολιτιστικό πνευματικό κέντρο όλοι 6 ώρα το απόγευμα. Που η θα απάντηση που θα είσαι? Στο Αίγιο, στο πολιτιστικό κέντρο. Θα ξεκινήσουμε 6 και 10 το πολύ, σε παραλαμβάνω. Μην μου αργήσετε, έχουμε δελτίο μετά.
Έχουμε εκπομπή το μεσημέρι, κατευθείαν εκεί. Ομιλία και μετά δελτίο εδώ με τα παιδιά, γιατί μου λείπουν. Ξέρετε, δεν μπορώ χωρίς τα καψαμπέλη, έτσι κι αλλιώς το έχω πει χίλιες φορές. Η απάντηση στην Ιταλία. Πατήσει αμόνια το έκανε στο Αιγαίο. Τι να κάνω. Μπορώ να κάνω διαφορετικά. Τρέχω όλη μέρα. Λοιπόν. Έρχονται εκλογές. Πάμε. Πιστεύεις. 30 Σεπτεμβρίου. Βίντεο 32, ετοίμασέ το. Η απάντησή μας στον κάθε, να το πω ευθέως, πολιτικάντη Τσίπρα που αποκαλεί ακροδεξιούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν για τον τόπο τους. Έλατε. Είναι το επόμενο βίντεο των ίδιων των κατοίκων από τη Μυτιλήνη. Να το δούμε. Κάθε απόγευμα οι κάτοικοι της Μυτιλήνης, ας το εδώ θέλω να ακούσω, αυτό θέλω. Εδώ το Τσίπρα σε έπαρξε. Τώρα εξηγείτε, φίλε μου. Γιατί του λέει ακροδεξιού. Τώρα εξηγείτε. Ο Ρήγας, η Γεροβασίλη, ο Τσίπρας που του λέει ακροδεξιού. Γιατί αγαπάνε την Ελλάδα. Την πατρίδα τη σημαία. Γιατί τραγουδάνε το εθνικό του ύμνο. Πέστα λοιπόν για αυτό. Οι Έλληνες, η Μαδούρο. Και χειρότερη. Τι κρατάνε το μυστικό, κρατάνε του κυρίου Τσίπρα οι Αμερικανοί. Και οι Γερμανοί και τον αναγκάζουν να κάνει ανθεληνικά πράγματα. Για να μην πάει φυλακή. Αυτό το πάει έτσι σίγουρα, σταλτικά. Δεν θα πάει φυλακή, θα φύγει με πύραυλο. Δεν θα το τσι... Με πύραυλο. Δες εκλογές εδώ. Και ελικόπτερο. Πρώτο κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. 29,02. 28,55 Νέα Δημοκρατία. Καλά, για αυτή τα ίδια λένε, Βασίλη. Και η Νέα Δημοκρατία δεν λέει γιατί διαφορετικά. Λάθο έχει πολύ. Στο πρωί μου στον Αντένα, άνοιξε μου το πλάνο. Ο Φορτσάκης, καλός Πρίτανης, ούτε μία αναφορά για πρόσφυγες μιλούσε. Ούρλιαζε εγώ στον Παπαθεοδόρη, του λέγανε εσύ, η νομική επιστήμη δεν είναι ακτιβισμός. Τι λέει για τους πρόσφυγες ο ΙΕ και η Γενέβη? Όποιος μπαίνει λαθρέα είναι λαθρός εισβολέας. Πρόσφυγας από τον Κονγκό δεν υπάρχει την Αιθιοπία. Τα δικά του αυτός. Τα δικά του ο Φορτσάκης. Τα δικά του άλλος ο Μάρτας. Για να καταλάβετε εμείς έχετε να κάνετε. Ψηφίστε τους εσείς. Ψηφίστε τους. Μετά θα λέτε να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να αλλάζετε απλά. Πρωταγωνιστές στο θέατρο του παραλόγου. Πάντως είναι φοβερό, είναι αλλίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος να κατηγορείς κάποιον, ένα ολόκληρο νησί που αγωνιά για την περιουσία του, για το παιδί του, για το αύριο του, να βγαίνει ο κύριος Ρήγας, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Τσίπρας και να τους λένε ακροδεξιούς ρατσιστές. Τελεία, παιδιά. Είναι ο απόλυτος φασισμός. Είναι αλλίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η αγάπη του λαού μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, καταχειροκροτούμενος από τις εγκαταστάσεις αστυνομικού και τους άντρες των ΜΑΤ και στα Δημοκρατική που το φρουρούσαν. Αρκάς. Δεν υπάρχει. Κύριε Χαλκιώτη μου, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μετά τις 12 και τέταρτο. 12 και τέταρτο, μετά από εσά. Παπαδόπουλο, υπάρχει προκόπηση πρόεδρο. Πολλές λύσεις για επιχειρήσεις με ξενοδοχεία, με δραματίες. Πλάκος. Προκόπηση Καβλένης υπάρχει, κύριε. Ο κ. Γραμμένος σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι. Ο Δημητρόφ έχει ελληνική καταγωγή, θα δείτε ποιο χωριό είναι, με βίντεο το σπίτι του παππού του.
Ο προπάπος του ήταν ιερέα στην περιοχή. Ποια η σχέση του με την εξαρχία των Βουλγάρων. Δήλωνε Βούλγαρος ο μπαμπάς του. Θα τα δείτε όλα αυτά σε λίγο για να καταλάβετε. Και μετά έγινε Μακεδόνας. Γενίτσαρος. Γενίτσαρος είναι. Έλληνας είναι. Σε λίγο μια αποκάλυψη βόμβα για όλους σας. Σε κανένα άλλο κανάλι δεν θα τα δείτε αυτά. Μόνο εδώ. Πουθενά άλλου. Περιμένετε και θα πάτε σοκ.